κάνει αυτό να το τηρεί. Θα δώσω τον λόγο, αλλά νομίζω ότι αν συμφωνείτε ότι σας κάνει ο εκπρόσωπό σας, θα ακούσετε και τις απόψεις των συμβούλων και στο τέλος, αν έχουμε πάνω, θα κάνουμε τη διαλογή. Έχει καταλήξει, γιατί δεν σας δεχτούμε την υποχρέωσή μας. Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούμε τα αιτήματα. Όχι, δεν έχει απειλέσει. Να το συζητήσουμε πρώτα. Όχι, έχουμε σαφώ ένα συλλογιστικό να ικανοποιήσουμε και εμεί το πράγμα. Κύριε Ορφανάκη, με ξέρετε, μα ξέρετε όλου και σα ξέρουμε. Η αγωνία όλων μα είναι όλα τα παιδιά να είναι σαφεί και με μία και με πολύ καλέ προποθέσει. Κατανοείται, φαντάζομαι ότι δεν είναι στο χέρι μα. Έτσι. Όλοι μαζί όμως από κοινού θα παλέψουμε και θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχουμε κάτι καλό. Έτσι, με αυτή τη διαβεβαίωση θα παρακαλέσουμε να είμαστε λίγο μας. Έρχονται και αυτές και αυτά τα προβλήματα που έχουν σχέση το πώς ακριβώς λειτουργεί το κράτος υπό το κράτος αυτών των εξέλιξεων. Στην Αθήνα είχα πάει για κάτι άλλο και μετά έγιναν όλα αυτά και διημέρευσε ουσιαστικά στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με τον κύριο Πλακιωτάκη, πήγαμε την Παρασκευή. Πριν είχα δει τον κύριο Αργύρη, τον Γενικό Γραμματέα και την κυρία Διαμαντοπούλου, έψαχνα και εγώ γιατί εξαιρέθηκε ο Άγιος Κόσμος. Από γραφείο στο γραφείο, κανείς δεν λάβονται αυτήν την ευθύνη. Γιατί άλλο εξαιρέθηκε. Και όταν ρώτησα εδώ κάτω στι υπηρεσίε γιατί δεν το ξέρατε, λέει: μα αφού μα στέλνανε έγγραφα και μα λέγανε, στείλτε καρτίνα. Κάντε δίμηνες μέχρι να εγκρίνουν τις προσλήψεις. Το θεωρούσα είναι δεδομένο ότι υπήρχε έγκριση του Αγίου Νικολάου. Στο τέλος, ο Αγίου Νικολάου ήταν εκτός. Στη συνέχεια πήγαμε μαζί με τον κύριο Πλανητάκη, είδαμε τον κύριο Μιχελάκη και τον διευθύντη του κύριο Πινιώτη. Εκεί λοιπόν στο ερώτημα γιατί έγινε, αυτός πήγε, ρώτησε κάποια γραφεία κτλ. Δεν πήραμε σαφή απάντηση. Απλώς λέμε τι κάνουμε τώρα. Έγινε ό,τι έγινε, κακώς πρέπει να βρεθεί γιατί έγινε. Διότι είναι ένα θέμα να μην επαναληφθεί, είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Μου λέει: είχατε ξαναπάρει, λέω, κάθε χρόνο. Τώρα πώς εξαιρέθηκε ο Άγιος Νικολάος. Τι έγινε τώρα, αυτοί ζητήσανε 1.800 για τους παιδικούς σταθμούς. Λόγω των περιορισμών του μνημονίου, εγκρίνανε 1.500. Κόψαν λοιπόν από διάφορους και έτσι να έχει ο Άγιος Νικολάος μέσα. Στο ερώτημα, γιατί δεν κάνετε καταρρομή τώρα, αφού αυτές τις ανάγκες έχουμε μέσα. Δεν επιτρέπεται να λέει αυτό. Υπάρχει περίπτωση. Είναι ώρα αυτή. Δεν επιτρέπεται να πάρουμε καινούριους. Άρα λοιπόν, τι θα κάνουμε. Ψαχτήκαμε εκεί γιατί καταλάβουν ότι έχουν ευθύνη σοβαρή και μου προτείνανε τρεις λύσεις. Η πρώτη λύση είναι να κάνουμε έτσι μέσω ΕΣΠΑ με το ερώτημα αν μπορεί πράγμα να γίνει. Το δεύτερο είναι να στείλουμε μία βεβαίωση ότι από τα τροφεία που παίρνουμε έχουμε ικανό ποσό για να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Του λέω, εάν σου στείλω μια βεβαίωση πώς θα παρμόσεις θες, μου λέει. Έτσι. Αλλά προφανώς τα τροφεία δεν είναι ατέλειωτα και στο μεσοδιάστημα πρότειναν αυτοί να πάμε για δίμηνες με τα προβλήματα που είπατε πριν και που είπε και ο Μανώλης, αν βρεθούνε, πώς θα βρεθούνε, εκπαιδευτικά, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν για να καλύψουν το μεσοδιάστημα. Αυτά γίνανε την Παρασκευή. Τη Δευτέρα τώρα ξαναπροσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, ήταν λίγο δύσκολο. Το μεσημέρι με πήρε η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη. Της είπα λοιπόν την πρόταση, είχε στείλει ήδη και η διευθύντρια του Οκηδάν τα σχετικά αιτήματα. Της είπα την πρόταση, αυτή θεωρούσε πιο πρόσφορο να πάμε με τροφεία, παρά το ότι υπήρχε ο περιορισμός, δηλαδή πιο εύκολα θα μας δίνανε. Όταν της μετέφερα ότι εμείς είπαμε για το θέμα του ΕΣΠΑ, ρώτησε στην ΕΤΑ που το διαχειρίζεται, τον κύριο Γούπη, ο οποίος τυχαίνει να είναι και γνωστός μου, να δούμε αν γίνεται. Και μου απάντησε το βράδυ χθες, προχθές βράδυ, ότι γίνεται. Σήμερα επίσης επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Κουτσουμπάκης, το οποίο ενημέρωσε, δεν έδωσε το τηλέφωνο. Αυτός τελικά έκανε τη λίστα. Εκεί καταλήξαμε. Αυτός έκανε τη λίστα. Και μου λέει, ήρθε λοιπόν το διαβαστικό από την περιφέρεια, διότι ο Κιδάν στέλνει το αίτημα στον Γενικό Γραμματέα, στον κύριο Διχτάκη, στην αποκεντρωμένη, και από εκεί φεύγει υπηρεσιακά το έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Του λέω, αυτό είναι το πρωτόκολλο. Δεν ήρθε. Λέει, είχε έρθει χωρίς το πίσω. Εγώ έχω επιφυλάξει κατά πόσο είναι η πραγματικότητα.
Με αυτό λοιπόν και πάλι μου είπε σήμερα ότι πρέπει ταχύτατα ο Κιδάν να συνεδριάσει, να πάρει μια απόφαση ότι ζητάει από ευρωπαϊκά προγράμματα να χρηματοδοτηθεί για να πάρουμε τους 8 αυτούς που είπαμε, για να καλυφθούν αυτές τις θέσεις, να το στείλουμε στην περιφέρεια, φαντάζομαι ότι θα πάει άλλο το πλήμα, έτσι είναι, να πάρουμε χέρι με χέρι την έγκριση, να φύγει πάνω και αυτοί θα κοιτάξουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν προχωρεί η διαδικασία του ΕΣΠΑ. Το ερώτημα είναι τώρα πόσο θα κάνουν αυτοί. Η κυρία Διαμαντοπούλου που ουσιαστικά θα διαχειριστεί το θέμα υποσχέθηκε το δυνατό συντομότερο, διότι έχουμε τα κιάσετε. Αφού πάρουμε την έγκριση του ΕΣΠΑ, στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της μέσω ΑΣΕΠΑ. Εκεί μου είπε τώρα ότι θα κοιτάξουμε να το επιταχύνουμε, γιατί είναι και ειδική περίπτωση. Οπωσδήποτε όμως χρειάζονται κάποιες μέρες, δεν ξέρω πώς θα χρειαστεί, γι' αυτό ακριβώς για λόγους ασφάλειας ο Κιδάν έχει κάνει και αίτηση να πάμε για δίμηνες. Φαντάζομαι έκρισα να την πάρουμε αύριο, μπορούμε να την πάρουμε αύριο, και αν βρεθούν άτομα και να βοηθήσετε κι εσείς, μήπως βρεθούν κάποια άτομα εμπιστοσύνης που μπορούν να αναλάβουν και που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, να καλύψουμε το μεσοδιάστημα. Για να μην διώξουμε τα παιδιά ή να πάρουμε και αυτά που πρέπει. Έτσι θεωρώ δηλαδή ότι με το ΕΣΠΑ θα τα ξαναπάρουμε τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, μέσα από την κοινοφελή εργασία έχουμε βάλει αρκετά άτομα που έχουν αυτές τις ειδικότητες, νηπιοκόμοι, βρεφοκόμοι κλπ. Οι οποίοι είναι 5 μήνες όμως. Οι οποίοι όμως δεν ξέρω πού θα είναι το Νοέμβρη, θα είναι το Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν, ίσως Νοέμβρη, Δεκέμβρη θα έχουμε δυνατότητα να πάρουμε και άλλα παιδιά. Θα είναι 5 μήνες όμως. 5 μήνες αυτό. Αυτό λέει το σχέδιο, εξελίσσεται τώρα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τρέξει ο Κιδάν, να πάρει τις εγκρίσεις, να είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών και αυτό που χρειάζεται οι γονείς να πιέζουν. Όχι μόνο μας, αλλά και άλλους. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό πρέπει να γίνεται μονίμως. Δηλαδή, ο κ. Πλαγιωτάκης τον πήρε χθες τηλέφωνο, μου υποσχέθηκε ότι σήμερα θα πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλλον μετά την επίσκεψή του εκεί, με πήρε τηλέφωνο ο Κουτσουμπάκης. Γιατί του είπα ότι όλα αυτά που συμφωνήσαμε δεν βλέπω να γίνονται, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο του τότε. Με πήρε λοιπόν τηλέφωνο ο Κουτσουμπάκης, προφανώς έχει πάει. Καλό θα είναι μια επαφή και με εσάς, με τους βουλευτές, με την περιφέρεια, με την αποκεντρωμένη. Δηλαδή να αισθανθεί και αποκεντρωμένη. Γιατί τώρα από εδώ αποκεντρωμένη λέει: εγώ δεν μπορώ να ξαναγυρίσω δίμηνες. Μα είπαμε στο Υπουργείο ότι είναι πολιτική απόφαση να το κάνουμε κατ' εξαίρεση ακριβώς για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε σε μια λύση. Το θέμα είναι ότι ταλαιπωρεί τα δίκο. Ταλαιπωρούμε στο ίδιο μαζί. Τα παιδιά είναι όλοι αυτοί στο ίδιο. Ανευρώπου. Και το θέμα πρέπει να είναι να τρέξουμε. Να τρέξουμε, να προλάβουμε, να διορθώσουμε όσα μπορούμε να διορθώσουμε. Κύριε Βουλεδάκη, ερωτήσεις θα κάνω και όχι τοποθέτηση θα κάνω μετά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν είμαι συμπαραστάτης και δεν είχα ιδέα τους βοηθείς. Είμαι παππούς και δεν είμαι και κάτι τους βοηθείς, αλλά θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά. Κάτι μου μυρίζει. Σαν πολίτης. Να μην πω σαν δημοτικό σύμβουλο, σαν πολίτη ενημερώθηκα και είδα τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει ο Κιδάν, είδα τις τοποθετήσεις του Προέδρου του Κιδάν στο διαδίκτυο. Δεν παρακολούθησα την πρώτη συνέλευση των 20 λόγων και δεν ξέρω τι αποφασίσανε, ούτε ρώτησα, ούτε με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μόνο για σήμερα. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Θα σας πω τι ακριβώς, δύο-τρία πράγματα. Αφορούν και τον πρώτο ζητάνι και τον δύο. Το πρώτο ζήτημα που δεν μου πάει καλά είναι αυτό το πράγμα που συνέβη στον Άγιο Νικόλαο. Είναι λόγω μνημονίου, όπως είπανε κάποιοι, ή και αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο. Δεν αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο μας έπιασε. Θέλω να μου απαντήσω να του αφιάσω. Είναι κέριο ζήτημα που σημαίνει ότι πιθανόν πίσω από αυτό να υπάρχουν παραλήψεις και σκοπιμότητες. Δεν είμαι σίγουρος, ερωτήματα τα δεύτερον. Το ζήτημα που έκανε ο Δήμαρχος με τη συνάντηση. Παρακολούθησα τη συνάντηση μέσα από το διαδίκτυο Δέλτη και τον ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος 4 Αυγούστου. Ξέρετε τι λέει. Ότι υποβλήθηκε. 4 Αυγούστου. 4 Οκτωβρίου. 4 Οκτωβρίου. Ξέρετε τι λέει. Λέει για τη συνάντηση που έγινε, για το ποιοι ήταν εκεί όπω τα είπε και τα λοιπά, για το αίτημα τη Οκτωβρίου και τα λοιπά. Θεωρήθηκε η πρώτη λύση όπω σωστά είπε ο Δήμαρχος ή πιο πρόσφατα και τα λοιπά. Σωστά, σωστά, σωστά. Λέει μετά πάρα το αίτημα που υποβλήθηκε ήδη σήμερα έχει ως εξής. Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη άλφα την ένταξη του νηπίδου. Δηλαδή αυτά που λέει ότι έχουν γίνει ήδη. Έχουν γίνει δήμαρχοι. Ή αναφέρονται προς ότι έχουν γίνει.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα καλωσορίσω τους γονείς στο ενέργειο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ευχάριστο πραγματικά να πρέπει να έχεις τόσο πολύ κόσμο. Και θέλω να πω ξεκάθαρα ότι τα όσα αφορούν την μνημονιακή κυβέρνηση, αυτή θα κρυφθεί στις εκλογές της επόμενης, όποτε γίνουν αυτές. Σήμερα όμως, κρινόμαστε εμείς. Γιατί και εμείς έχουμε μια πολιτική συμπολικό κυβέρνηση. Και είναι αυτό που βγήκε μέσα από τις υποθέσεις και του κύριου Ορφανάκη και της κυρίας Θασάρη. Αυτοί οι δύο μιλήσαμε και βγήκαν κάποια πράγματα. Όλες αυτές τις μέρες φτάνουν και στα δικά μας αυτιά διάφορα πράγματα. Το οποίο θα πούμε ξεκάθαρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε ότι όταν υπάρχει έκπτωση στο κοινωνικό κράτος και πολύ περισσότερο σε θέματα που αφορούν την παιδική ηλικία, όπως είναι η σταθμή αυτή, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Γενικά, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος όταν υπάρχει έκπτωση στο κοινωνικό κράτος. Με ό,τι αυτό περιλαμβάνει ο όρος αυτός. Όμως η κατάσταση που ζούμε σήμερα είναι γνωστή. Το να την επικαλούμαστε κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα, δεν πρόκειται να μας λύσει κανένα πρόβλημα και δεν πρόκειται πίσω από αυτό να καλύψουμε όλες τις πιθανές δικές μας ευθύνες. Προσέχω τα λόγια μου για να είμαι καθαρός. Ακούσαμε λοιπόν για κάποιους προσωπικούς πίνακες οι οποίοι ακυρώθηκαν στη συνέχεια. Ποιος συνέδεξε αυτούς τους προσωπικούς πίνακες και γιατί όταν ακυρώθηκαν δεν έγιναν τα βήματα εκεί έτσι ώστε να διορθωθούν. Με τους κανονικούς πίνακες που ήταν πάνω. Γιατί χάθηκε αυτός ο χρόνος. Και ποιος έκανε τα ασφαλιστικά τα οι εργαζόμενοι ή ο Ορκινά ή ο Δήμος. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν το ξέρουμε. Και κυρίως αυτό το ξέρουν και οι γονείς. Ο αριθμός των παιδιών, πού προσλαμβάνεται. Μήπως είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο αντέχονται. Αντέχονται τα κτίρια μας και ο προσωπικό που εργάζεται. Μήπως σου κάνουμε δηλαδή και παίρνουν και ξαφνικά με αυτό που έγινε το αποτέλεσμα αυτό που ζούμε σήμερα. Και ένα άλλο. Από πότε γνωρίζαμε ότι θα απολευθούν αυτοί οι υπάλληλοι. Μήπως ενώ το γνωρίζαμε εδώ και μερικούς μήνες, εμείς προχωρήσαμε στις προσλήψεις. Και γιατί το κάναμε. Αυτά δεν είναι, είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να απαντηθούν σήμερα εδώ, εδώ είναι το γνωρίζουμε. Και θέλω να ρωτήσω τα δικαστικά μας μέτρα, η δικαστική απόφαση, η οποία ήρθε στο Δήμο, ήρθε στο Λιδά. Και ατύχει. Και πάω τώρα στις προτάσεις που εδέχθηκε ο Δήμαρχος, που συζήτησε ο Δήμαρχος με τον Υπουργό. Το ΕΣΠΑ, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να προχωρήσει ή αν θα προχωρήσει, θα καθυστερήσει. Τα τροφεία που ίσως είναι μια καλή διέξοδος προς το ρίγη πιθανό, δεν ξέρω πόσο αντέξει, είναι μια λύση και οι δίμηνες είναι η πιο ίσως άμεση λύση. Λέμε που θα βρουν εργαζόμενους. Αυτοί οι οποίοι απολύθηκαν δεν ενδιαφέρονται να εξαντλέψουν. Δεν μπορούν να προσληφθούν με τις δίμηνες. Γιατί δεν ξέρουν τώρα που θα βρουν. Έχουν αυτό που απολύθηκαν. Δεν μπορούν να μπορούν να πιάνουν. Να απαντήσετε, παρακαλώ, να απαντήσετε. Εγώ νομίζω ότι παραδείγματος χάρη, αυτοί που δεν προσληφθήκαν τώρα και δικαιώθηκαν στο δικαστήριο, δεν μπορούν να προσληφθούν τώρα, ας πούμε, δεν. Γιατί δηλαδή είμαστε τόσο αρνητικοί και εκ των προτέρων λένε ότι δεν υπάρχουν ένα προλαβό. Κάναμε έρευνα, το ψάξαμε αυτό. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι επειδή το θέμα δεν προσφέρεται για καμιά εκμετάλλευση από καμιά μεριά και πρέπει να το δούμε σαν πρόβλημα κοινωνικό για ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι, οι οποίοι με τα προβλήματα τα οικονομικά προσπαθούν να έχουν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλή χώρο για να μπορούν να δουλέψουν, θα πρέπει σαν δημοτική αρχή όλες οι παρατάσεις και οι τρεις που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο να συμφωνήσουμε, να συνεργαστούμε μαζί με τους φορείς
να βρούμε την κατάλληλη λύση και με τις προτάσεις τους, έτσι ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και δημιουργεί, να δώσουμε μια λύση εκ των ενόντων, έστω προσωρινά, μέχρι να ανταποκριθεί αυτό το θέμα. Και εγώ δεν δέχομαι ότι κάποιο κακό χέρι έβγαλε τον Άγιο Νικόλαο έξω. Αν έγινε λάθος, ας το δεχτώ. Αλλά από τους 1.500 που προσλάβανε αντί τους 1.800, η καταγγελία θα μπορούσε να πει αντί 8 στον Άγιο Νικόλαο, 6. Αντί 10 κάπου αλλού, 8. Άρα θα βρίσκαμε τους 300 λιγότερους. Το να φύγει εδώ ο Άγιο Νικόλαος ή το καρπενήσι, το βλέπω λίγο κουφό, έτσι να πω μια λέξη. Δεν γίνεται, ποιος ανόητος εντελώς θα μπορούσε να κόψει ένα δήμο εντελώς, να βγάλει 0 και να βάλει σε έναν άλλο 10. Έτσι, νομίζω ότι αυτά δεν είναι πράγματα να τα δεχτούμε. Έτσι, να μην βλέπουμε παντού σκιές και δαίμονες. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση μου λοιπόν είναι αυτή που προηγουμένως. Ο Δήμος, σαν μια ενιαία αρχή, μαζί με το Σύλλογο Γονέων, να κάτσουμε και να συζητήσουμε και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση που είναι η πιο άμεση. Ο κύριος Μεκανάκης, επειδή πραγματικά δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση το θέμα που συζητάμε, γιατί μιλάμε για απελπισμένους γονιούς, έτσι, που παρακολουθούσαν για ένα μήνα τα παιδιά τους να προσπαθούν να προσαρμοστούν, να κλαίνε, να φεύγουν, να ξαναγυρίζουν πράγματα, να βρουν πως είναι πράγματα που τα έχουμε περάσει όλοι μας και που μιλάμε για γονιούς που δεν έχουν πού να τα αφήσουν για να πάνε στις δουλειές τους. Είναι ένα πολύ πολύ ευαίσθητο θέμα. Μιλάμε και για ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν εργαζόμενους, που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους πέρα από τις δυνάμεις τους πολλές φορές. Θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι με ξένησε η τοποθέτηση του κύριου Καρατζή. Θα έπρεπε, γιατί σαν να μην γνώριζε τίποτα από ό,τι γινόταν, έχει αντιπρόεδρος των Οκηδάν ο κύριος Καρατζής, τον κύριο Λεβίδη, που προς τιμή του παρακολουθεί όλες τις συνεδριάσεις, προς γνώση του όλα αυτά που γίνονται μήνες τώρα, παρακολουθεί ο κύριος Λεβίδης όλες τις συνεδριάσεις. Είναι ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου του ΟΚΙΔΑΝ και θα έπρεπε να γνωρίσει πράγματα. Ένα αυτό. Να με συγχωρείτε και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα πω κάτι, θα ήθελα να μην με διακόψετε. Δεν κάνω πολύ, δεν κάνω θέματος. Επί του θέματος είναι, κύριε Πάρκαλε, γιατί νομίζω ότι κοιτάζουμε όλοι το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σας παρακαλώ, ένα λεπτάκι. Από το... Και έτσι το μνημόνιο βρέθηκε εντός των τυχών του παιδικού σταθμού και έδιωξε σε τόσες παιδικές ψυχούλες από αυτόν, οδηγώντας ταυτόχρονα αντίστοιχες οικογένειες εργαζομένων σε ακριβησία σχετικά με το ποιος θα προσέχει τα παιδιά τους στην ώρα της εργασίας τους. Σιγά τα όρα θα μπορούσε να μπει κάποιος σαν τον Μπάγκαλο, σαν τον... όχι εσάς κύριε Πρόεδρε, σαν τον Χρήστα τον Λαζαρίδη και σαν τον Στουρνάρα. Είναι όλοι αυτοί οι κύριοι που το μόνο πράγμα... που δεν υπολογίζουμε είναι η αγωνία και η απελπισία των εργαζομένων οικογενειών, όχι μόνο του Αγίου Νικολάου αλλά και της Νεάπολης, αλλά όλων των εργαζομένων της χώρας που μας έχουν ισοπεδώσει προς όφελος των λίγων χρουσίων, μεγαλοεπιχειρηματιών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το μνημόνιο λοιπόν πάει με όλα, χωράει παντού, δεν αφήνει κανένα πολίτη, μικρό ή μεγάλο, παραπονεμένο, τρυπώνει σε όλους τους χώρους, σε όλες τις δουλειές και επαγγέλματα, διαλύει όλες τις κοινωνικές δομές προς όφελος των ιδιωτικών. Μόνο τους μεγαλοεπιχειρηματίες, καναλάρχες και λοιπά αφήνει ανέλικτους και ανενόπλητους. Τα αφεντικά θα πειράξει. Και το χειρότερο, προσέξτε το, είναι ότι όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν αρχίσει να συνηθίζουν την παρουσία του, να τη θεωρούν δεδομένη και να ψάχνουν να ρίξουν τις ευθύνες για τα δεινά που επιφέρει σε τρίτους, στον Δήμαρχο που δεν μας ενημέρωσε από πριν για τους παιδικούς σταθμούς, στους εργαζόμενους που δεν είχαν μπει αξιοκρατικά, στο νοσού του Οκηδά που δεν έκανε σωστά τα μόρια και ούτω καθεξής. Τα ίδια και στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία. Δεν μας φταίει το μνημόνιο που έχει απαγορεύσει τις προσλήψεις. Φταίει η προϊσταμένη που δεν βγάζει σωστά το πρόγραμμα. Φταίνει οι εργαζόμενοι που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Φταίνει οι γιατροί που δεν κάνουν δωρεάν εφημερίες. Όμως το μνημόνιο είναι πίσω από όλα και όχι μόνο δεν παίζει όλη τα άσχημα και τον τάπο που υπήρχαν εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας, αλλά τα κάνει χειρότερα, πιο χτυπητά και πιο επώδυνα για την κοινωνία. Ας μην τη συνηθίζουμε λοιπόν την παρουσία του, ας μην θεωρούμε το μνημόνιο ως δεδομένο, ας πιστέψουμε και ας ελπίσουμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος, ας αγωνιστούμε για αυτόν. Και ας μην το κάνουμε για εμάς, ας το κάνουμε για τα παιδιά μας.
κυριολεξία. Πνευματικά δικαιώματα από επιστολή γονέα που το παιδί του έφυγε πριν από 3 μέρες από το παιδικό σταθμό, αναδημοσιευμένο στο blog Φωνή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Κύριος Αυγής, έχει το λόγο. Θα μιλήσω πρώτα εσύ και μετά θα σας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική που λέει δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Για πολιτική εκμετάλλευση δεν προσφέρεται σίγουρα, αλλά είναι ένα μίσο πολιτικό ζήτημα. Αυτή η κατάσταση του παιδικού σταθμού, η οποία δεν καταλογίζεται μόνο στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Σε πάρα πολλές εκατοντάδες δήμους να είμαστε στη χώρα, η ίδια κατάσταση έχει βρεθεί. Είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής σας και είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των δημάρχων, οι οποίοι επικαιροποιούν και εφαρμόζουν τις αποφάσεις να έχουμε τις κεντρικές δίκες. Δηλαδή, έχουμε δεχτεί ότι ο Δήμος θα είναι το μακρύ χέρι, ας πούμε, της κεντρικής εξουσίας. Λοιπόν, εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση είμαστε υπέρ της θέσης. Όλα τα παιδιά θα εγγραφούν. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο όλα τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει αιτήσεις στους Δήμους πρέπει να φοιτήσουμε. Ο Δήμος δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα το ψάξουμε αυτό, να το βρούμε, να προσληφθούν τα άμεσα όσο εκπαιδευτικό προσωπικό χρειάζεται για να λειτουργήσουν την παιδική σταθμή και την προπονητική σταθμή, να λειτουργήσουν όπως πρέπει και να παραμούν οι γονείς. Διότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, θα πω και κάτι που δεν μου άρεσε. Ήδη έχουν αρχίσει να έχουν η διάσπαση ανάμεσα στους γονείς. Είναι παιδιά τα οποία έχουν προληφθεί με το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ βάζει ορισμένα κριτήρια για τα εισοδήματα του 2011. Έτσι, ένα από τα κριτήρια τα οποία θεσπίζει, ας πούμε, το ΕΣΠΑ είναι το εισόδημα του γονείου το 2011. Όμως το εισόδημα του 2011 είναι σημαντικά πιο μειωμένο από το 2013. Και αναμένεται να είναι σημαντικά πιο μειωμένο το 2004, γιατί όλοι οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν πάρει να μην την καπιούσαν. Ένα λοιπόν πρόβλημα είναι αυτό και ύστερα είναι και τα προτεία. Εμείς είμαστε ενάντια σε τροφία. Τι θα πει δηλαδή η παιδεία η οποία του βάζει το σύνταγμα κάποτε παρεχόταν δωρεάν, θα πάρουν οι γονείς στο χέρι στην τσέπη, ας πούμε, για να πληρώσουν τροφία. Και εδώ είναι η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, η κοινωνική πολιτική του Δήμου. Όλα τα παιδιά θα φοιτήσουμε να δούμε στους προπονητικούς σταθμούς χωρίς να χρειαστεί ούτε ένας γονιός να βάλει το χέρι στην τσέπη. Τι θα πει δημόσιο, είναι δημόσιος υπάλληλος και είναι εργαζόμενος στην ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό λέμε τώρα και στους γονείς, τους λέμε από αυτό το βήμα που είναι εδώ πέρα και παρεμβίσκονται, να ξεπεράσουν αυτές τις αντιλήψεις που υπάρχουν αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα έναν αντίπαλο έχουν. Την αντιλαϊκή, την ταξική πολιτική, η οποία υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των ιδιωτικών σταθμών και των μονοπωλίων. Άλλο σύμβουλο, θέλει να πάρει το λόγο, ο κ. Γουναλάκη, μετά θα πάμε στην κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν μου προκαλεί έκπληξη συζήτηση ότι τελικά δεν θέλουμε να αναφερθούμε σε πολιτική. Και όλοι ανασκαλούμε πολιτικά το θέμα. Ζούμε σε μια χώρα παραλόγου πραγματικά. Και τι είναι το παράλογο. Ακούσαμε κάποιους να λένε για τα τροφεία, ακούω κάποιους άλλους να λένε για την ιδιωτική παιδεία και όλοι αυτοί που κατηγορούν την ιδιωτική παιδεία, όταν το παιδί τους δεν περνάει στις Πανελλήνες, το πάνε με 7.000 ευρώ στην Κύπρο και πληρώνουν στην Κύπρο, αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει. Να έρθουμε λίγο στο θέμα, γιατί εγώ είμαι επί του πρακτικού. Εγώ άκουσα πριν, κύριε Σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, άκουσα πριν ένα Δήμο Αγίου Νικολάου, ο οποίος έχει περίπου 4 εκατομμύρια πληθυσματικό. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου κάποτε προσελάμβανε προσωπικό για την καθαριότητα και συνέχεια τους έβαζε μες στα γραφεία. Λύση δεν μπορεί να βρεθεί σε έναν Δήμο ο οποίος έχει 4 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ σας ρωτάω, κύριε, να παρανομήσουμε. Ναι, θα παρανομήσουμε. Όλοι μαζί. Θα καλύψουμε όλοι τον Δήμαρχο. Συνένεση, δεν ζητάει ο Δήμαρχος. Εμείς τι δίνουμε. Κανένα πρόβλημα. Εάν δεν παρανομήσουμε γι' αυτό, εγώ και σε δικαστήριο να συζητώ, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Ένας Δήμος με 4 εκατομμύρια στο ταμείο και καθόμαστε εδώ και συζητάμε και κάνουμε προπολογική,
Αυτό κύριε Πρόεδρε, σαν ερώτημα μόνο. Ο κύριο Παπαδάκο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση και στην προηγούμενη και στη σημερινή. Και στην ασκούμενη πολιτική. Τα έγγραφα τα οποία έχω κάνει και τις ενέργειες που έχω κάνει θα αναρτήσω αύριο στο διαδίκτυο, ήδη τα έχω δώσει στον κύριο Κουκούρα, ο οποίος τώρα εδώ πέρα είναι στη διάθεση όποιου τύπου. Θα έχω δώσει στον κύριο Κουκούρα. Εντάξει, καλά θα κάνεις πρώτα να ενημερώσεις τους γονείς, να τους το δώσεις. Δεν υπήρχε καμία παράνοιση και δεν πρέπει να ψάχνουμε τώρα ευθύνες ποιοι συντάξαν τους πίνακες. Σας είπα, συνταχτήκαν οι προσωπικοί πίνακες. Ήθελα να έπρεπε να πάρουν έναν λογιστή. Ο πρώτος λογιστή, ο πρώτος στη θέση του λογιστή ήταν από την Κόρκο. Σου λέει ο άνθρωπος, εγώ δεν έχω κοντά από τα πράγματα στις προσωπικές μου αναλήψεις. Θα έρθει στις ορισμικές. Πήραμε λοιπόν το δεύτερο. Ο δεύτερος παραπέμπει. Και ο πρώτος δεν επιτρέπεται να προσληφθεί. Εκεί είναι το πρώτο. Αυτό είναι και πάνω με το μέλλον θετικό. Και έχουν ενημερωθεί πολύ πολύ έγκαιρα. Σας είπα ότι για τα λεγόμενα το έγγραφο 28/7/10 απάντησα 30/7/10 και επανήλθαμε κάτω 7 μήνες. Και κύριε Καλατζή και κύριε συνάδελφοι, εγώ σας παρακολουθώ στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχω πάρει. Διότι δεν είναι μόνο και στα έγγραφα, προκάλεσα και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας παρακολουθώ λοιπόν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Καλατζάκη. Όταν έγινε η προκήρυξη αυτή, βγήκαν τα αποτελέσματα. Λυπάμαι, αλλά θα το πω αυτό το πράγμα, ότι από τα προσωρινά αποτελέσματα που βγήκαν, στον ΑΣΕΠ αποδείχθηκε ότι 2 ήταν οι επιτυχώντες και οι υπόλοιποι 7, όταν έφυγαν από εδώ τα αποτελέσματα, ήταν όλοι ανεπιτυχώντες. Επομένως, έπρεπε να γίνει διαδικασία για να προχωρήσει, για να φέρουν προσωπικό μέσα στον παιδικό. Προσπάθησε ο κύριος Αφορδακός,
Αλλά το ζήτημα είναι, εγώ πιστεύω, ότι δεν έγινε τόσο ικανοποιητική προσπάθεια. Πάντα το Υπουργείο, επειδή ερχόμουν σε επαφή με το Υπουργείο, μου έλεγε ότι, και μέχρι τα τώρα έγγραφα που έχουν γίνει, μου έλεγε ότι εφόσον έχετε τώρα 7 άτομα εσείς μέσα, δεν είναι τόσο επίγον, οπότε δεν ζητούσαν να βγει η απόφαση κατανομής. Δηλαδή, για να διοριστούμε εμείς τώρα, πρέπει να βγει μια απόφαση κατανομής. Την οποία, όπως μου είπε το Υπουργείο και τις 15 του Απρίλη που ανέβηκα πάνω, δεν την έχει ζητήσει όπως πρέπει, με τόση πίεση, ο Δήμος, η Υπηρεσία Υγειών, ο Πρόεδρος και η περαιτέρω. Όταν εγώ λοιπόν έλεγα ότι κάποια στιγμή αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα που έχετε μέσα θα φύγουνε, δεν ξέρω, εθελοτυφλούσανε. Γιατί εγώ, ως ένας απλός υπάλληλος παιδικού, ήξερα ότι θα συμβεί αυτό τώρα. Και οι προϊστάμενοι δεν γνώριζαν τι πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή ήταν αναμενόμενο. Και πιστεύω, κύριε Δήμαρχε, ότι η απόφαση κατανομής δεν ζητήθηκε όταν έπρεπε. Γιατί ξέρω προκήρυξη, μου είπε το Υπουργείο, το 2008 αποτελέσματα και τώρα είναι δηλαδή τακτοποιημένοι στις θέσεις τους. Πιστεύω δηλαδή δεν ασκήθηκε η πίεση που έπρεπε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ορίστε. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ίση της τον λόγο. Εσείς όχι, από εκεί ποιος θα πρέπει να συζητήσει. Καλημέρα, καλησπέρα σας. Εγώ θέλω δύο... Δεν θέλω να πω. Επειδή ήμουν παρός στην κουβέντα που έγινε στο τέτοιο. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Μηθυμάκη και στον κύριο Κερούλη αυτό που είπατε. Το πνεύμα τη κουβέντα που έγινε στο κάτω δεν έχει καμία σχέση με το μνημόνιο. Έτσι. Ήταν. Κύριε Μηθυμάκη, σε παρακαλώ. Βοήθεια θέλουμε να βρούμε λύση. Να μιλήσουμε για αυτήν την κατάσταση. Ωραία, συγγνώμη τώρα, άκουσα το μνημόνιο. Κάποια πρόταση. Όχι, ναι, άκουσα να μιλήσουμε. Αυτή είναι η πρώτη. Άκουσα να μιλήσουμε. Υπήρξε αγανάκτηση, κύριε Πρόεδρε, στο συμβούλιο και πρέπει να μεταφερθεί. Και δεν ήταν κατά του μνημονίου, αυτό θέλω να πω. Έτσι, ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποια στιγμή εδώ μέσα κάποιοι πολιτικοί. Από εντάξει, κάναμε και λάθος, δεν είναι κακό. Έτσι, κάναμε και λάθος. Δεν το έχω ακούσει καμία φορά. Αυτή τη στιγμή γίνανε όλα σωστά. Όλα σωστά, αλλά 40 παιδιά είναι έξω. Απαντήστε στον κύριο Κερούλη. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κερούλη, μαζί σας. Δεν πρέπει να γίνουν. Όμως, αυτοί τη στιγμή λειτουργούν νόμιμα. Έχουν το απαραίτητο προσωπικό που πρέπει. Θέμα ευθυνών στα παιδιά. Θέμα ευθυνών στα παιδιά. Αυτό ακριβώς λέω. Απλό παράδειγμα. Απλό παράδειγμα. Απλό παράδειγμα. Ενώ προβλέπεται σε κάθε τμήμα συγκεκριμένος αριθμός εκπαιδευτών, δεν υπάρχει. Άρα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούμε νόμιμα, κύριε Κερούλη. Άρα πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αλεξάνδρη, λοιπόν, θα δώσει κάποιες απαντήσεις ο κ. Μετεπιμάκης και μετά ο κ. Δήμαρχος και εγώ. Ένα λεπτάκι, κύριε Μορκαλή, ένα λεπτάκι. Είπα ότι θα μιλήσω ο κ. Δήμαρχος. Ένα λεπτό, κύριε. Αν δεν καλυφθείτε από αυτά που θα ακούσετε, θα σας δώσω το λόγο, κύριε Καλάτση. Κύριε Μετεπιμάκη. Πριν από λίγο είπα ότι είναι ένα πέρασμα του προϋπολογισμού του Δήμου, το μάλλον σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου. Φάνηκε από εκεί ότι με την επίσπαση του Δήμου το 2012 είχα μια μείωση των εισόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό του 30%. Θέλω να πω με αυτό ότι κατ' εξουσίαν και το ζήτημα αυτό που αφορά που συζητάμε απόψε με τους γονείς είναι πολιτικό και εκπορεύεται από συγκεκριμένες πολιτικές του Μνημονίου. Πριν από λίγο καιρό πέρασε αυτή την ίδια αίθουσα. Συζητούσαμε στις 9 γυμνή την απόλυση όλων των εργαζομένων του Δήμου. Και το ξέρετε, σε 9 γυμνή μοριοζόντες περιπτώσεις απολύθηκαν από το Δήμο. Δεν είναι πολύ το μνημείο, είναι κάτι άλλο. Και κάτι μας μυρίζει γενικά από κάποιους αδέρφους που τα λένε. Καθαρά πολύ το μνημείο. Πρέπει να σας πω όμως για να καταλάβετε και το εξής, ότι σήμερα έτσι όπως είναι τα πράγματα, ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Δεν είναι ξεκάθαρα, μια ετεροδιοίκηση υπάρχει. Και θα σας πω ένα όλο ένα παράδειγμα. Στο Δήμο, στον Οχιδάνη, για το συγκεκριμένο, έχουμε ένα φάσμα αυτή τη στιγμή ταμιακό πάνω από 300.000. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που προτείνει ο κύριο Κουναδάκη. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω. Και όχι μόνο γιατί είναι παράνομο, Γιώργο, γιατί άπρεπε θα ήθελα, εάν α υποθέσουμε ότι προσλαμβάνω ένα προσωπικό Α, άπρεπε θα πάει στην Αρετά μου και στην Εφήτρο οι άνθρωποι θα δουλεύουν κανονικά ένα μήνα, δύο μήνε και δεν θα πληρώνω ένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ένα τέτοιο πράγμα τη στιγμή που δεν προκύψει δυστυχώ από τις νομοθεσίες. Και λέω δυστυχώς γιατί σε τέτοιες δίπλα τουλάχιστον και όταν μιλάμε για προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου,
η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση έπρεπε να ελέγχει τα τοίχη και να κάνει αυτή αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Και εμείς το θεωρώ ότι έχουμε και τη γνώση και, την εμπειρία και το κάνουμε. Και ζητήσαμε το, προσωπικό που έπρεπε να ζητήσουμε και δεν μας δώσαν ουδέα στα πλαίσια της λογικής αυτής, στα πλαίσια του μνημονίου. Και δεν έγινε τώρα, έγινε από τον Μάρτιο. Θέλω να σας πω και κάτι, γιατί πρέπει να το πέρυσι, στην περσινή, ήταν άλλο πρωτοβουλίο, δεν έχει σημασία. Εγκρίναν το εποχικό προσωπικό τη ΕΜΑ, δηλαδή ορισμένων χρόνων που είχαν στήσει τότε, δικά μα ξέρουν πότε εγκρίναν, το Γενάρη του 2013. Το Γενάρη του 2013 και είχαν ζητηθεί πάλι τότε από το Φλεβάρι. Και για να πάμε και παραπέρα, θα θυμάστε και εδώ πέρα και του αγκάτε καθαρότητε που τι εγκρίναν και για να πω ότι για τη ΔΕΑ, γιατί πρέπει να, είμαστε κείμενοι και να γνωρίζουμε ότι το προσωπικό που έχει ζητήσει η ΔΕΑ στο Ταμιγί τη Ακαθαρία τη Παραγία το εγκρίναν τη Σεπτέμβρη. Δηλαδή, καθαρίζουν να τι προλάβουν να καθαρίσουν το Γενάρη τη Παραγία. Εκεί είναι η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σα πω ότι έχει προβλεφθεί η συμβούλη την Παρασκευή το μεσημέρι, ή ο Ιωάννη του Μακηλά, να πάνε εκεί στου γονεί και να συζητηθούν και ενστάσει ό,τι ενστάσει υπάρχουν. Ήδη οι δήμοι συμβάσει έχουν φύγει, είναι στην περιφέρεια στο Ηράκλειο. Αύριο θεωρώ ότι θα γίνει, θα εγκρίνει ο κ. Διχτάκη τη Δήμη τη Πολιτική. Άρα η διαδικασία πιθανά θα ξεκινήσει ουσιαστικά και την Παρασκευή. Αυτή η διαδικασία είναι σύντομη, δεν χρειάζεται πολλέ ημέρε να ολοκληρωθεί. Το ζητούμενο σοβαρό είναι η υπόσχεση του Υπουργού του ίδιου στο Δήμα του Κρητηρίου Νησίου ότι θα προχωρήσουν οι προσκύψεις μέσω του ΕΣΠΑ, γιατί τότε θα μπορέσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό να ικανοποιήσουμε και τις ανάγκες των παιδιών που είναι τώρα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι ανάγκες, σας το πω και το είπα και στην αρχή, δεν είναι μόνο αυτές οι ανάγκες. Αυτή τη στιγμή στον οργανισμό δεν υπάρχει λογιστήριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει λογιστήριο. Θα το λύσουμε με τον ανώνυμο. Δεν υπήρχε μόνο γραμματική υποστήριξη, έβγαινε και αυτή. Αυτό το λύσαμε από σήμερα. Έχουμε και τόπιο, εν πάση περιπτώσει, με τη βοήθεια του Δήμου. Έγινε. Αλλά δεν μπορούμε κάθε μέρα αυτά να ρίξουμε μέσα. Ποιο το πόδι. Από την αρχή θέλω λοιπόν και εμεί το ζητούμε ακόμη και σήμερα, παρότι σα είπα την απάντηση που πήρα εδώ είναι τον Ιούλιο, ότι δεν μπορεί να γίνει υποστήριξη με βάση των νόμων του 10. Όσον αφορά του Ζάντερ, στην Ουδερμία μέχρι το 2016 και όσον αφορά του υπόλοιπου, ένα προ 10 και όταν γίνει κατά το δεν έχει μέχρι σήμερα. Για ένα λεπτό, κύριε Καρατζή, και μετά να κλείσει ο Δήμο. Με δεδομένο το όσο μίλησε ο καθένα, ξέρετε ότι είμαι πολύ υπερκλητικό. Είναι τρόπο που λέει και τρόπο που λέει. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν ξέρω κανένα Έλληνα που να είναι υπέρ του μνημονίου. Εκτό αν είναι σχιζοφρενή. Όμως δεν μπορούμε να κρυβόμαστε μια ζωή πίσω από αυτό και να μην μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Υπήρξαν προβλήματα. Και προβλήματα, αγαπητέ μου κύριε Αφροδάκη, έχει σημασία με ζωή του προσωπικού πίνακε. Ασφαλώς και έχει σημασία. Όταν οι αγαπητοί εργαζόμενοι εκεί λέει οι 7 στους 9 εμπίκανε εκεί ήταν λάθος, προφανώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τελεία σε αυτό. Κύριε Δημαρχή. Απευθύνεστε πολλές φορές σε εμάς, ζητώντας μας συνένεση. Εμείς την προσφέρουμε με καλό κάρτα. Στη δική σας ομάδα θα απευθυνθείτε. Και κυρίως στον κύριο Μεθυμάκη. Τελεία και εδώ. Παρακάτω. Υπάρχουν τρόποι. Έχουμε πρόταση. Καλέστε μας, κύριε Δήμαρχε, και θα σας προτείνουμε λύση. Έχουμε πρόταση. Εμείς θα σας προτείνουμε σε συνεργασία με τους γονείς. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε, κύριε Φωτεινή. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε. Έτσι, για να μην προχωρήσουμε σε είμαστε υπέρ της συνένεσης, γιατί το ζητούμενο, όπως είπα στην αρχή, δεν είναι να το εκμεταλλευτεί κανείς πολιτικά, είναι να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα. Εάν αυτό είναι κατανοητό από όλους, μπορούμε λοιπόν να βρούμε δήμαρχε να το λύσουμε. Νόμιμα, με νόμιμες διαδικασίες, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα και 4 χρόνια δεν έχει διοριστεί και κινδυνεύει να χάσει τον διορισμό της. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι το μνημόνιο. Αυτό είναι το μνημόνιο. Αυτό είναι το μνημόνιο. Αυτό είναι το μνημόνιο. Κύριε Δημαρχέ, το θέμα είναι το εξής. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν άκουσα πρόταση διαφορετική. Από αυτή που είπαμε, γιατί το θέμα είναι ξέρουμε γιατί έχουν γίνει αυτά, γιατί υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, ξέρουμε σε ποιο κλίμα κινιόμαστε και ποια είναι τα όρια μας. Και έχει δίκιο ο κ. Φερμίνος. Πρέπει να διαχειριστούμε αυτά τα όρια που μας βάλουν εκ των πραγμάτων για να κάνει εφαρμοσμένη πολιτική, παρά το διαφωνείς. Και συγκρούεσαι εδώ. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι. Ότι πρέπει να κινηθείς με τρόπο
που αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τα παιδιά του στο σταθμό, οι σταθμοί να λειτουργούν, να πάρει αυτού που χρειάζεται, με τρόπο που να υπάρχει μία βάση ποιότητας και αξιοπρέπειας για τα παιδιά που είναι εκεί μέσα και από εκεί και μετά να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα. Εμείς παρά τη μείωση 28% στους παιδικούς σταθμούς, σας είπα και πριν, πήραμε τα ίδια παιδιά. Τους είπα και στο Υπουργείο Εσωτερικών, εμείς χρήματα έχουμε. Δεν είναι πρόβλημα που δεν έχουμε χρήματα, δεν ζητάμε χρήματα. Να μας εκδίδει κάποιους ανθρώπους. Μα λέει υπάρχουν περιορισμοί. Σας το είπα από την αρχή. Δεν τους έβαλα εγώ τους περιορισμούς και το χρόνο θα είναι σύν 20%. Μείον ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τώρα να βρούμε μια λύση. Είναι, θα βρούμε και καιρός, θα βρεθεί και καιρός να βρούμε τις ευθύνες και τι γίνεται και πώς είναι κλπ. Είναι, έχουμε καιρό για αυτό το πράγμα. Το Συμβούλιο συνεδριάζει την Παρασκευή από ό,τι είπε ο κ. Κατερνέτης. Κύριε Μπλεμπίδη, να καταθέσετε τις προτάσεις εκεί. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάνε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν τα συμβούλια. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι επειδή μπήκε, είναι το μνημόνιο, δεν είναι το μνημόνιο κλπ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Συζητήσαμε το μνημόνιο ή δεν συζητήσαμε το μνημόνιο. Όλοι ξέρουν τι γίνεται. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι. Πιέζουμε. Εγώ πιέζω, εσείς πιέζετε, εμείς πιέζουμε. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Δεν φτάνει αυτό το πράγμα. Όταν πήγα πάνω, λέω εγώ τους γονείς στο γραφείο μου, τους έχω ενημερώσει. Και θα μας φέρουν και τα παιδιά σε παιδί. Δεν είναι το θέμα ο Δήμαρχος, το θέμα είναι και η κοινωνία. Και είναι προφανές ότι πρέπει να αισθανθούν και άλλοι τους πίεση. Δεν είναι απλώς να τα πούμε εδώ μεταξύ μας να εκτονωθούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να δοθεί μια λύση. Ένα διέξοδο. Η 1500 οροφή. Όπου ο υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης δεν μπορεί να μου δώσει 10 άτομα παραπάνω. Αυτό είναι με νέα λέει το πρόβλημα. Περιορισμένη εθνική ανεξαρτησία. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Ήδη μου το είπα εκεί μέσα. Δεν μπορούμε. Απαγορεύεται. Κλείσαμε, κλείνουμε, παιδιά. Δεν μιλάμε το βράδυ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο για να κάνει μία πρόταση. Μισό λεπτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Ότι αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Όταν ο Δήμαρχος εκ μέρους της κοινωνίας είπε στον Υπουργό, στον Βουλευτή και στον Διευθυντή του Γραφείου, δώσουν 10 άτομα. Τι είναι 10 άτομα? Δεν επιτρέπεται, μου λέει. Έτσι, δεν επιτρέπεται. Αυτή είναι η εικόνα μας. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχουν περιορισμοί. Μην κάνουμε ότι δεν υπάρχουν πράγματα, αλλά πρέπει ξέροντας να τα παλέψουμε. Λοιπόν, παλεύουν τα εξής πράγματα. Πρώτον, και ένα θέμα τώρα να κινηθεί γρήγορα ο κοινά και να απαντήσουμε όλοι. Όλοι να απαντήσουμε και εσείς και όλοι μας να πάρουν τις έννοιες. Δεύτερον, να φύγουν γρήγορα ότι πρέπει να φύγει για να ξεκινήσει η ένταξη του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, τους παρακολουθούμε, τους πιέζουμε για να ηγηθούν οι διαδικασίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για το ΕΣΠΑ. Για να μειώσουν τον χρόνο. Και κρατάμε σαν εφεδρείο, και εγώ έχω μια σκέψη, μήπως πρέπει να ηγηθούν παράλληλα και την διαδικασία ότι μπορούμε να πάρουμε μέσω των τροφίων να την κρατήσουμε σαν εφεδρική λύση, αν κάτι δεν πάει καλά. Εγώ δεν το έχω φοβηθεί πια να το κρατήσω. Εγώ θέλω να το κλείσουμε μόνο παράλληλα. Ας πάρουμε και μια τέτοια έγκριση. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτές είναι οι τρεις προτάσεις, οι οποίες είναι εφικτές σήμερα, αυτές πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση εφικτή και γρήγορα. Έχει μία πρόταση. Προφανώς και λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, μία ευκρίνηση. Το θεωρώ ότι είναι οι δίμηνες συμβάσεις και αυτό το κυνηγάμε από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να έρθουμε σε επαφή με τα άτομα που φύγανε. Δεν μπορούν να μπορέσει να υπάρξει μία μοριοδότηση σε αυτά τα άτομα, δηλαδή τα άτομα που προϋπήρχαν στον οργανισμό. Συγγνώμη, οι δημιουργίτες δεν έχουν μοριοδότηση. Προσλαμβάνουμε αντίακοψη. Γι' αυτό δεν χρειάζεται. Να βρεθούν για θέση μάλλον. Δεν μπορούμε να έρθουν. Αρχή να βρεθούν για θέση μάλλον, να επιτρέπει το νόμο. Μια διευκρίνηση. Μια διευκρίνηση. Μια διευκρίνηση. Μια
Δεν σας σεβόμαστε απόλυτα. Όχι. Θα θέλουμε μια διευκρίνηση από τον Δήμαρχο. Ο κύριος Καρατζής είπε ότι έχουμε λύση. Και ρωτώ. Εδώ, καθίστε. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, Μιχάλη. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να τεθεί σε επίπεδο ηγεσία Δήμου. Να πει ηγεσία του Δήμου, γιατί τι είναι αυτό το Δήμο. Όχι. Η ηγεσία του Δήμου, εμεί λέμε, η ηγεσία του Δήμου είστε εσεί, κύριε Δήμαρχε. Είναι ο επικεφαλή τη αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου και είναι και ο κύριο Αυτή. Σε αυτό το επίπεδο δέχεστε τη συνάντηση. Σαν να μην έχει μόνο μέρο. Αμέσω! Θα πρέπει να το κάνουμε! Πρώτα σύντομα θα ακούσουμε! Άρα θα γίνει! Ναι, θα δώσουμε δύο μέρε, παιδιά! Δεν είναι να κάνουμε όλοι! Ο Πατρίς εφαίρεσε του ανήκου! Δεν ήταν ανακοινώσιμη από μικρόφωνα και το καταλαβαίνετε! Σε γιατί! Δεν είναι παράνομο όπω κατάλαβε ο κ. Προφανώ αν υπάρχει λύση, σύντομα και αύριο, θα πρέπει να το δώσουμε και από το μυαλό, γιατί κάνει μια κουβέντα. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την κατανόησή τους και την διαβεβαίωση μόνο των συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να λυθεί το πρόβλημα. Θέλω να μας εμπιστευτείτε σε αυτό και για την αποτυχία σας και για την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και σας αναπτύξω και οι κομμάτων μου. Ευχαριστώ. Όχι, από παλιά. Δεν είναι δυνατόν να ταΐζετε από τους ευχαριστές. Αν δεν ήταν για αυτοί, ήμασταν χαμένοι βέβαια, έτσι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν οι συνθήκες κατάλληλες να μεγαλώνουν μωρά παιδιά. Και αλλήλω τους εμάς. Και εμείς είμαστε γονείς. Δεν προλαβαίνουμε τις λιμόξεις και τα μικρόβια. Και εμείς είμαστε γονείς και εμείς είμαστε παππούδες. Τώρα είναι χειρότερα. Καλό είναι τα παιδιά που δεν τα σηκώνουν. Που σα να μην ακούνε γονείς. Καλό είναι αυτό. Να συνταγεί να ακούνε γονείς. Δεν έχουν ακούσει τα πρακτικά του συλλόγου που ακολουθούσε να μιλήσουν. Από μέλο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Κουναλάκη. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Άμα υπάρχουν τέτοιου είδους απειλές, να τα λένε οι άνθρωποι. Να τα λένε γιατί μας αξίζουνε, δεν τα λένε. Ποιος είναι αυτός που απείλησε γονέα. Δεν κατάλαβα. Θα το κατονομάσει. Θα το κατονομάσει. Πες το. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Να ακούσει. Να πείτε το όνομα αυτού που είπε. Ανοιχτά. Δεν έχει λήξει συνεργεία του.